Πλατεία Λέκας, η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακές σαμιώτικες τηγανίτες από την Πόμπη. Πάμε στην κουζίνα να μας τις φτιάξει και να τις φάμε κιόλας. Σε ένα υπέροχο χώρο θα συναντήσουμε την Πόμπη. Πόμπη, γεια σας. Τι φτιάχνουμε? Τηγανίτες. Όπως ανήθει τηγανίτες, θέλω να μου πεις τι βάζεις μέσα στο ζυμάρι, γιατί με ρωτήσανε πάρα πολλοί συνδρομητές. Βάζουμε αλεύρι, αλάτι, μαγιά, λίγο λάδι και μετά τελειώνουμε με λίγο γάλα και λίγο γιαούρτι. Τα αφήνεις ξεκουράζεται σίγουρα. Ξεκουράζεται, ναι, φουσκώνει και μετά ξεκινάμε να τις πλάθουμε και βέβαια να τις τηγανίσουμε στο τέλος. Τηγανίζονται και σερβίρονται, ποια είναι? Ή με τυρί ή με μέλι, όπως θέλει ο καθένας. Αλμυρές ή γλυκές. Και με μερέτα καμιά φορά για τα παιδιά. Όπως θέλει ο καθένας. Αυτό από πού το μάθες? Αυτό το έμαθα από τη μαμά μου που το είχε μάθει η γιαγιά της. Η μαμά της μάλλον, η γιαγιά μου. Σ' άρεσε μαγειρική από μικρή? Ναι, ναι, ασχολούμουν αρκετά. Έκανες το χόμπι σου επάγγελμα. Έτσι. Και όταν βλέπεις ότι έχει και απήχηση, είναι ακόμα πιο ωραία. Μικρή και αυτό με ακολουθάει ακόμη. Είδα προηγουμένως και σερβίρεζες τηγανίτες με κεφτέδες. Ναι, φτιάχνω και πάνω από κεφτέδες διάφοροι. Όχι αυτές τις τηγανίτες. Αυτές τις τηγανίτες τις βάζουν μέσα σε κεφτέδες, σαν πιτάκια. Ναι, βέβαια. Μπορεί να το κάνεις σαν πίτα, όπως κάνουμε το σουβλάκι. Έκαψε το λαδάκι, έκαψε. Βέβαια, βέβαια. Είμαστε έτοιμοι. Μπάνιο, ε. Την τηγανίτα. Κατευθείαν, ε. Οπ, φούσκωσε. Κάθεται αυτό το κόμπι. Όχι. Έτσι μένει. Έτσι μένει. Φουσκωμένη. Φουσκωμένη. Αυτές είναι για μας τώρα. Για εσάς, για εσάς. Δεν θα φάμε τόσες τηγανίτες. Δεν φάτε όσοι μπορείτε. Θα πάρουμε μαζί μας και τις γυναίκες μας. Μαζί, να δοκιμάσουν και οι γυναίκες σας. Εν τω μεταξύ, Πόπι λένε και ένα αδερφή με. Από το Καλλιόπι. Καλλιόπι και αδερφή μου. Σε... σερβίρισμα. Πρόταση λοιπόν σερβιρίσματος. Όλοι τις βάλουμε και όσοι δεν φάτε τις πάρετε μαζί. Θα βάλουμε και αυτή με την τρύπα εδώ. Και θα βάλουμε ή μέλι ή τυρί, ό,τι θέλετε. Πήγαμε μέσα με την Πόπη και φτιάξαμε τη γανίδα στο πέρας χαμπάρα. Εσύ τι θα φας, με μέλι ή με τυράκι? Τώρα ποιο είναι? Όποια θες τρως, εγώ θα πάρω μία τηγανίτα και η ζεστή και θα βάλω τυράκι. Εσύ θες με μελάκι? Θα βάλω λίγο μέλι. Θες να σου πω κάτι, επειδή θέλω, να φάω μία τηγανίτα. Πάρε ό,τι θες. Θα βάλω και τυρί και μέλι. Βάλω ό,τι θες. Θα την κάνω και αρμερή και γλυκιά. Το καλύτερο είναι. Το μέλι είναι σαμιώτικο, έτσι. Ναι. Βάζει και μελάκι μας. Υπέροχο. Το είπαμε. Καλό. Ενώ είναι τηγανιτή, δεν σ' αφήνει τα τυρά. Όχι. Γιατί τηγανίζεται μόνο 15 δευτερόλεπτα, λιώνω. Βαριά. Λοιπόν, είναι το πιο ωραίο γλυκό που μπορείς να φας, ε. Το πιο ωραίο κέρασμα. Επιδόρυφε. Μετά το γλυκό. Τηγανίτα με μέλι και τυράκι. Πατάς μία έτσι μέσα. Όχι, θα φάει. Είναι ελαφριά, φάει. Δεν έχει τίποτα. Είναι ελαφριά.
Με το μέλι είναι πιο ωραία. Πολύ ελαφριά είναι. Με το μέλι είναι πολύ ωραία. Ναι. Πάλι έχει μια εκτελήτσα ακόμα. Πάρα. Μέλι. Θα βάλω και πιο κουτερά. Πολύ. Μέλι και τελείω, βάλει μέλι και τελείω από τα σπουλάκια σας. Τηγανίτες της κυρίας Πόπης στη φωλιά της Λέκας. Να πούμε ότι την τηγανίτα είναι σαμιώτικο προϊόν, έτσι είναι Γιώργο. Ναι. Εσείς πιζάντε το έχατε αυτό. Όχι. Αυτό είναι σαμιώτικο. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από τα βιντεάκια μας να μοιράσουμε σαμιώτικες εικόνες. Εδώ από το χωριό Λέκα λοιπόν παρέα με τον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει ότι μπήκε πρώτη φορά σε βίντεο μου είναι από την Ξάνθη. Ποιο είναι το χωριό? Λευκόπετρα. Λευκόπετρα Ξάνθης. Έχει καλή ομάδα. Κάπου τάξα. Καλή ομάδα. Ναι. Βίτα. Βίτα Ξάνθης ή Αλφα. Αλφα. Αλφα τοπικό. Και έχουμε... Είναι το χωριό που βγάζει ποδοσφαιριστές. Δεν σου πω. Και η Λέκα έχει καλή ομάδα κάποτε. Δεν ξέρω αν έχει τώρα σαμό η Λέκα. Η Λέκα είχε. Ναι. Είχε. Δεν έχει γίνει το χωριό. Όχι, αλλά είχε ομάδα. Είχε. Παλιά είχε ομάδα. Καλή ομάδα. Θυμάμαι, είχαμε παίξει με τον παλιό Καστανατολή Λέκα. Ναι. Και σκέτε με. Φοβερή. Θα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου.